σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Είναι οι gentlemen, υποδέχονται τους και Thunders για την τρίτη αγωνιστική. Ένα εύστοχο σου 2 πόντων απευθείας άμεσα ξεκίνημα δυνατό για τους gentlemen, για τους άσπρους που παρατάσσονται. Θα σας πούμε σε πολύ λίγο τις πεντάδες. Ας κάνουμε μια εισαγωγή πρώτα και που λέγαμε η τρίτη αγωνιστική θέλουν να βρουν την νίκη Κάντερς. Οι gentlemen όμως έχουν ήδη κάνει και θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό. Οι Κάντερς έχουν 0-2, 1-1 έχουν οι gentlemen. Και θα πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων ξεκινώντας από τους γηπεδούχους, τους άσπρους. Θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό, πάει μέχρι το layout και θα κοπεί με φάουλ από τον Νικόλιζα. Φάουλ, είπε. Ωραία, λοιπόν, τώρα που έχουμε βολές, υπάρχει μια παύση. Ας πούμε τις πεντάδες με το 22 είναι ο Σαθάκης, ο οποίος εξτόχισε στο πρώτο σουτ 2 πόντων με το 2 είναι ο Ιαρόπουλος, με το 19 ο Ντούρος, με το 23 είναι ο Νικόλιζας, εδώ ο Ιαρόπουλος πασάρει στον έχασε την μπάλα ο Τσακονιάτη, συγγνώμη. Αυτή ήταν η πέντε και για τους μαύρους, τους Headhunters, οι οποίοι αναζητούν, κυνηγούν, γιατί το λέει το όνομα, μια νίκη, την πρώτη του στο πρωτάθλημα. Με το 7 είναι ο Σπανός, με το 5 ο Κόνστας. Θα προσπιθεί ο Ντούρος, αστοχή με δεύτερη, βάζει το καλό 4-0 για τους γηπεδούχους. Με το 7 είναι ο Σπανός, όπως είπαμε, με το 6 είναι ο Καλαϊτζάκης, με το 10, 5 είναι ο Φουρλάνος, του 3 πόντων άστοχο από τον Κόνστα. Θα κατεβάσει ο Νικόλισσας. Βάζει, κινείται προς τα κεντρικά, παίρνει ένα screen εδώ ο Ντούρος για 2 από το high post μέσα. 4 πόντοι για αυτόν, 6-0 οι gentlemen. Δυναμικό ξεκίνημα, θα έχουν βάλει δύσκολα στους Hunters. Ένα screen, ο Σπανός, ο Ρούσας είναι στην κορυφή, ο Σπανός τώρα πέρασε, φάουλ πήρε. Από κάτω η μπάλα με τον Φουρλάνο. Φουρλάνος εδώ κόβει ωραία. Ο Σπανός ψάχνει επιλογές. Πάσα του πέρασε με κάποιον τρόπο. Πατήσει τη γραμμή εκεί. Δεν κατάλαβε για να συμβεί ο Κόνστας. Δεν παραμένει. Συνεχίζουμε. Κονιάτης, ο Ντούρος, ξανά. 8-0. 6 πόντι για αυτό να κάνει ό,τι θέλει. Με το ύψος του δύσκολα θα τον νικήσει κανείς. Επιλογές Σπανός στην κορυφή. Θα ένα screen από τον πλάνο, θα κοντίνησε να πάει μέχρι μέσα να κλειστεί. Άστοχο το τελείωμά του, rebound ξανά από τον Τσαθάκη. Σας άνοιξε το σκορ αρχικά και στη συνέχεια έχει πάρει τη σκητάλη ο Ντούρος.
Παίρνει ξανά στην κορυφή, μπαλά στον Νικόλης που δοκιμάζει για 3, κάνει airball. Θα την κρατήσει όμως την μπάλα εντός 4 γραμμών. Ο Ντούρας για 3 τώρα δοκιμάζει, δεν ευστοχεί όμως. Ο Ψαθάκης λήξει χρόνο επίθεση, δεν έχει κανένα νόημα καθώς έχουν πάρει το rebound οι φιλοξενούμενοι. Τον αφήνουν στον ευνηδιασμό, σε σετ επίθεση τώρα ο Σπανός, ο Φουρλάνος που γύρισε, η ρακέτα προσπαθεί να βρει πάσα, βρίσκει τον Σπανό. Ο Σπανός αλλάζει κατεύθυνση, έχει 5 δεύτερα με το δεξί, αστοχή, η rebound του Ντούρου. Σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά που διανύουμε στην πρώτη περίοδο, που επιβάλλει ήδη το ρυθμό οι gentlemen. Γιαρόπουλος, οξία βημάτων εδώ, βγάζει έξω. Νικόλης, σας απέμπηγε και πέταξε κάτω. Επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει φάση και αλλαγές. Τώρα θα περάσει το ψηλό κορμί για τους Headhunters. Τύπος κάτι με το ψηλό παιχνίδι. Είναι λίγο πιο μπόδις από τον Ντούρο. Τον Ντούρο θα έχει δύσκολο παιχνίδι, ένα ωραίο ματσά από Κατσιγέρης. Πέρασε Σπανός, ο Κατσιγέρης έχει πάρει ήδη θέση στη ρακέτα. Για 2, για 3, συγγνώμη, το πρώτο τρίποντο είναι εύστοχο από τον Λαϊτζάκη, 8-3. Βάλα στο Λιαρόπουλο με ωραία κίνηση. Ο Ντούρος για 3 δοκιμάζει, δεν θα απαντήσει. Μάζεψε το rebound το Κατσιγέρι όταν μου πήγε στο παρκέ. Θα περάσει το κέντρο, το περνά. Αλαϊτζάκης, Πανός. Ο Κόνστας αυτό ισχύει στον τρίτο πόντο. Συγγνώμη, είναι ο Αλαϊτζάκης. Κατσιγέρις ψάχνει να τον βρουν απεγνωσμένα στη ρακέτα. Τον μπορεί να τροφοδοτεί και στο δύο πόντονα και τη μειώνουνε. Τελικά είχε και κάνε καλό που μπήκε στο παρκέ. Έχει ελευθερώσει 8-5 με το σκορ. Έκανε καλό καθώς μαζεύει κόσμο πάνω του και αφήνει ελεύθερο χώρο στους συμπαίκτες του σε σουτ. Αλλαγές εδώ και για τις δύο ομάδες. Περνάει εκτός παρκέ ο Ρούσας και μπαίνει για τους Headhunter ο Τατσίδης. Με 8-5, όπως έχει στροφάρει το παιχνίδι, ένα 8-0 στην αρχή, ένα 5-0 τώρα. Γέρης εκεί, ψάχνει πάσα τη βρήκε στον Ταξίδι, ο Ταξίδης στον Κόνστατος, μπήκε μέχρι μέσα, η πάσα του δεν πέρασε, Σπανός ανανέωσε. Ταξίδης που προσποιήθηκε και εκτέλεσε για 2 airball. Είναι μια πάσα που μπορούσε να ακόμα σπιτά ο τίπλα αριστερά, που ήταν μόνο στον Κόνστας. Άλλη μια αλλαγή για να περάσει ο Προβατάς. Συνεχίζουμε σε αυτά τα 3-40, πάντα μπροστά στο σκορ οι άσπροι σου 3 πόντων από τη γωνία. Άστοχα, ο Προβατάς μάζεται το rebound από το σκορ Σαρδί. Ο Τσιλίδης πάει για το πικ, ελευθερώνει, εκτελεί για 2. Σαρλής πήρε το επιθετικό rebound και έβγαλε στη γωνία ξανά και παίρνει άλλο ένα σου 3 πόντων από τη γωνία. Άστοχο, αλλά το rebound θα το μαζέψει ο Ψαθάκης, ο οποίος θα κοπεί από το Κατσιγέρι. Η κατοχή παραμείνει για τους άσπρους έχοντας 11 δεύτερα για επίθεση. Πρέπει να βρει κάποια πάσα, θα την βρει τον Ντούρο. 2 άστοχα. Τον Ντούρο Μιχαλή. Γέρης. Κρατάς, καθή πάσα. Ταξίδης που προσπαθεί. Κατσιγέρι σουτάρει στη λήξη. Καθηγητή. Για τους άσπρους καλή άμυνα εδώ. Oh.
Ο Σιλίδης που απέφυγε, αλλά το τελείωμα είναι άστοχο και γρήγορα θέλει να τρέξει τον ευνηδιασμό. Η Τζάκη θα βάλει φάουλ, ο Βολές. Και δείχνει τον χειροκροτήμα από τους συμπαίκτες του. Το παλεύουν εδώ. Το 8-5 παραμένει, 2-25 απομένει για λήξη πρώτης περίοδου. Και περνάμε στη γραμμή των βολών. Με τον Καλαϊτζάκη να στοχεί στην πρώτη. 0 στις 2, Κατσιλιέρης προσπαθεί να μαζέψει και μαζεύει το rebound από τη βολή, οπότε εκ νέου επίθεση, Πανός. Πανός αποφέρνει και γυράει εξαιρετικά με το δεξί, με δεύτερη δεν μπορεί. Πανός παίρνει και τρίτο rebound του Μάικλ, εκεί και πήρε και έχει κλειστεί, κοιτάξτε Μάικλ εδώ του Σπανού, του την μπάλα κατά γύρω, παραμένει και έχουν 8 δεύτερα για επίθεση. Πρέπει να μπάλα να περάσει πρώτα τα χέρια του διαιτητή για να μπει η μπάλα ξανά στις 4 γραμμές. Ταξίδης που έκοψε και πήρε φάουλ. Έχει κατεβάσει το χέρι εκεί, του λέει ο διαιτητής. Ο Σαρδής, δύο βολές για τον Ταξίδη. Θα στοχεί στην πρώτη βολή. Πανός θα μαζέψει ο Ταξίδης και πια η κατοχή για τους μαύρους. Ζητήσανε μπάλα να περάσει. Πάει στο κοινό. Πλάτη δύο σημείς, ό,τι μπορεί κάνει. Πανός ξανά σερβίρει. Έπιασε, προσπαθεί να μην πάσα, βρήκε. Θα μπει μέχρι μέσα εκεί, εδώ εκεί, αστοχή, rebound. Από τον Ψαθάκη, έχασε για λίγο την μπάλα, ένα και σαλά το Ψαθάκη σας. Πήγε μέχρι μέσα, δεν βάζει το καλά, τη μαζεύει ο Ντούρος, ο Ψηλίδης εκεί, ωραία κίνηση, αστόχησε. Ψαθάκη, Ντούρος που την πέταξε στη Στεφάνη, ο Γαλτσίδης μάζει. Και ξανά στον πλησιασμό, 1-18 απομένει για λήξη πρώτης περίοδου. Αλλά θα φτάσει εκεί, ξανά στον Καλτζίδη, αυτός δεν θέλει να σπρώξει εκεί, μάχεται, προσκλήθηκε, δεν βρήκε και ενώ διάβολα, αλλά μοιράζει πολλές φάσεις, τον έχουν κλείσει, ό,τι μπορεί θα κάνει ο Ψαθάκης. Ο Βατάς πάτησε τη γραμμή. Κατοχή, καλή άμυνα εδώ από τους φιλοξενούμενους. Άλλη μία, 50 δεύτερα. Το 8-5 έχει παραμείνει εδώ και 4 λεπτά. Δεν έχουμε δει καλάθι από καμία ομάδα. Ένα 8-0 αρχικά στα πρώτα 2 λεπτά. Ένα 0-5 που το έχει μειώσει το σκορ στους 3 από τους Headhunter. Και εκεί έχει σταματήσει το σκορ. Παραμείνει δηλαδή εδώ και 4 λεπτά στο ίδιο σημείο. Πρέπει να το ξεκλειδώσει ο Σπανός που θα χάσει, αλλά θα κρατήσει και θα ξαναχάσει και συνεχίζει το Ψαθάκη με μια ολόκληρη επίθεση που θέλει να εκδηλώσει η ομάδα του. Νικόλη σας δίνει τις οδηγίες από τον μπάγκο. Ο Ψαθάκης που βρήκε και ενώ διάδρομο πέρασε και μπορούσε να τελειώσει, θα λέξει τον Προβατά. Προβατάς και αυτός μέσα, ο Ψαθάκης για δύο κάνει airball. Ταξίδης και έχει 3 δεύτερα. Περιόδου με το τελευταίο σουτ από τον Κούκο. Είναι άστοχο και με αυτό πρώτη περίοδο λίγη με 8-5. Θα επιστρέψουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό για την δεύτερη περίοδο. Επιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη περίοδο πάντα από ο Χριστό του Αγίου Νικολάου. Εντάξει, πάμε. Τα πιέζουνε. Αλλά κάπου να περάσει, πέρασε. Λάνο, ένα ίδιο πεντάδο που σε κύκλει μια λαγούλα. Κούκος, το πλότερ, το κάπως πλότερ σαν σούτ, ένα jump shoot. Νικόλης θα τη γρεμεί και κατεβάζει.
αλλάζει κατεύθυνση, πήρε θέση, εκτέλεσε για τρεις, έκανε μπολ. Τη θέση με τον πάγκο. Ένα γρήγορο σουτ. Του τριών πόντων! Μέσα και 8-8 από τον Σακελαρίου. Με το ένα χέρι την πέταξε. Εδώ ο Ντούρος θα χάσει, καλή άμυνα εδώ από τον Ρούσα. Ο Φουρλάνος που ηρεμεί, πρέπει να περάσουν το κέντρο, θα περάσει ο Κόνστας. Σαγκελαρίου έκοψε ο Κόνστας, ζητά να ελευθερωθεί. Προσπαθεί εκεί, τον βγάζει την μπάσα στη γωνία σου τριών πόντων. Είναι έρμπολ και μάζεψε ο Νικόλησας. Θέλει να τρέξει με βιασμό ο Σαγκελαρίου, πήγε να το κάνει φάουλ, δεν το έκανε. Ο Νικόλησας πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ. Αστοχή. Μία στις δύο, ο Νικόλης σας κάνει το 9-8. Κούκος. Κατά. Καλετζάκης πήγε από το κεντρικό διάδρομο και βγάλε έξω. Και αυτός μπαίνει μέχρι μέσα, λέει άπαστοχο. Ο Ντούρος εκεί μαζεύει, Νικόλησας από τα δεξιά θέλει να τρέξει. Δεν του κάνει κανένα φάουλ, δεν μπορεί να τον σταματήσει τον Νικόλησα. Με τέτοια ταχύτητα αυτός άλλαξε κατεύθυνση. Πήρε το φάουλ και έβαλε και το καλάθι. Μία συμπληρωματική βολή για τον Νικόλησα, ο οποίος coast to coast επίθεση έκανε. 11-8 και μία συμπληρωματική βολή. Ένα έμεσο τρίποντο εδώ από τον Νικόλησα, 12-8. Σακελαρίου που πήρε το πήγο, Φουρλάνος που την κράτησε και προσποιήθηκε εξαιρετικά και πήγε μέχρι το Λεϊά και έκανε το 12-10, δύσκολη προσπάθεια αλλά μπήκε. Νικόλησας. Ντούρος. Και ο Λιαρόπουλος ήταν μόνος του. Για δύο. Δεν μπαίνει. Ο Ιντζίδης προσπάθησε εκεί. Πιέζουνε. Πρέπει να περάσουν το κέντρο. Ο Κούκος θα την περάσει τελικά ο Γαλαϊτζάκης. Γρήγορα. Ο Λιαρόπουλος πάει με ανοιχτά χέρια για να κάνει την άμυνα. Λάνος προσπάθησε να τον ελευθερώσει σου τριών πόντων, πάει Στεφάνη και ο Ντούρος μαζεύει και γρήγορα ο Κοϊντζίδης. Ο Νικόλησας εκεί με πλάτη θα γυρίσει. Δεν θα βάλει το καλά το Κοϊντζίδης, μαζεύει το επιθετικό rebound. Ο Ντούρος ξανά στον Κοϊντζίδη, ο Κοϊντζίδης για τρεις από τη γωνία. Και ο Νικόλησας άλλο ένα επιθετικό rebound και μόνος με το λέει απαστοχή. Εξαιρετικό παιχνίδι παρακολουθούμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μέχρι το λέει θα πάει και θα βάλει το 12-12 ο Καλαϊτζάκης. Για τον Ντούρο, ο Λιαρόπλος εδώ κάτι σαν volley pass. Χιστεί ο Νικόλησας και πέφτει κάτω και σερβίρει τον Ντούρο και ο Ντούρος τον κοϊντζίο τους προσποιήθηκε. Εκτελεί αστοχή. Yeah.
στάση σου τριών πόντων στη Στεφάνη και στον Νικόλιδα. Ο Λιαρόπουλος κλείσει και πήρε φάουλ. Σαφάκης, ο Τασίδης στο rebound και ο Σπανός θέλει να κατεβάσει. Λέγεται και να έρθει το Φουρλάνο, Καλαϊτζάκης. Πάει μέχρι το lay-up και θα βάλει μπροστά για πρώτη φορά τους Hunters στο παιχνίδι. 12-14 έχουν αλλάξει οι ρόλοι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και κόβεται από τον Φουρλάνο, εξαιρετικό μπλοκ στα ίσια και φάουλ στη συνέχεια από τον Ντούρο που δέχτηκε το μπλοκ από τον Φουρλάνο. Συνεχίζουμε με τον Κατσιγέρη να σερβίρει στον Σπανό. Αυτό θέλει να ανέβει εκεί και ο Τσιλίδης τον κόβει. Ο Κατσιγέρης παλεύει και παίρνει το φάουλ. Σωστά. Κατσίδης. Φάουλ. Διαφορά έχει φτάσει στις 3 στο Ιντζίδης. Προβατάς ανέβηκε και έβαλε το καλάθι. 14-15 στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι πάει πόντο-πόντο, δεν ξεφεύγει πάνω από τους 3. Στην αρχή ήταν μόνο αυτό, μετά και οι δύο ομάδες συνηθίστηκαν. Κατσιγέρης τώρα με πλάτη και θα γυρίζει προσποίηση. Ψάχνει πάσα, βρήκε τον Καλαϊτζάκη. Καλά, είσαι σε 7, κάνει τις τρίπες κάτω από τα πόδια, ελευθερώθηκε, εκτέλεσε για 3. Άστοχα και rebound του Ψαδάκη. Ο Σακελαρίου προσπάθησε να τον κόψει το Σπανό. Ο Λαϊλά πάει μέχρι το lay-up και θα βάλει ξανά μπροστά τους gentlemen. 16-15. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες εννοείται να καίγονται για την νίκη σε ζώνη με τον Τζιλίδη. Το κέντρο. Καλαϊτζάκης, ο Σπανός, είχε πάνω του ο Ψαθάκης, ο Σπανός δοκάρι και ο Τσιλίδης γράπωσε. Τσιλίδης είναι μόνος του και τον κόβει ο Σπανός. Άλλο ένα μπλοκ από τους Headhunter. Τζάκης θέλει να γυρίσει την μπάλα, ζητάει ο Κούκος από τον πάγκο. Τσιγέρης. Τριών πόντων από τον Καλαϊτζάκη! Μέσα! 16-18! Συνήθισα από την κορυφή της ρακέτας στο χέρι. Rebound Κατσιγέρη. Τώρα είναι ξανά μπροστά η Headhunter. Και δείχνουν ότι ήταν ένα απλώς ένα κακό ξεκίνημα αυτό το 8-0. Στη συνέχεια είναι πολύ καλύτερα. Ο Κατσιγέρης όσο και το πήρε. Ο Σακελαρίου, ο Σπανός, ο Κατσιγέρης πήρε θέση στη ρακέτα με τον Τζιλίδη. Θα σπρώξει ο Κατσιγέρη όταν ένα χέρι.
ότι καλύτερο μπορούσε να δώσει το έδωσε για κάθε 16-20. 2 λεπτά. Προβατάς, που άλλαξε κατεύθυνση, ο Τσιλίδης το σκέφτηκε και μπήκε μέχρι μέσα αλλά αστόχησε. Μπάλα για λίγο. Πέρασε ο Καλαϊτζάκης για το τελείο μετανάστοχο. Εδώ έχουν χτυπήσει, είναι εντάξει. Πιστεύω το σπανό, εντάξει, είναι μια χαρά. Ευτυχώς έχουμε και τα προστατευτικά, τα στρώματα. Δεν χτύπησε κανένας. Ο Τσιλίδης με πλάτη, ο Τσιλίδης ξανά εκτελεί για 2 και κάνει airball. Πρώτα θα έχουμε time out σε αυτά τα 59 δεύτερα που απομένουν. Επιστρέφω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επιστροφή από το time out και έχουμε 56 δεύτερα με τον Κούκο. Βεβάζει. Σπανός, πέρασε όποιον ήθελε και έπαιξε και με το ταμπλί και πήρε για το επιθετικό rebound και έβγαλε έξω. Πήρε φόρα εκεί και κλείστηκε και έχασε από τον Σαρνί. Και αυτός θα ανέβει μέχρι το layup, θα στοχίσει. Και ποιος έβγαλε, για να δούμε, κατοχή για τους άσπρους. Έχασε, έχουμε 32, θα λες. Και βάζει εδώ ένα τρομερό σουτ. Και έκανε έτσι. Το μισό λεπτό θα αλλάξει το σκορ, νομίζω είναι 19. Έχουμε 10 δεύτερα με τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης εκτελεί για 3 στη λήξη και μάζε το Ζαδάκης και έχει ένα να πετάξει την μπάλα πάνω. Και αυτό ήταν το σκορ, το τελευταίο σου του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να είναι στο 18-20. Θα επιστρέψουμε σε λιγότερο από 10 λεπτά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Χριστό του Αγίου Νικολάου. Έχουν μπει 5 μέσα, 18-20. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους Headhunter να βρίσκονται μπροστά στον αγώνα. Ο Καλαϊτζάκης που δυσκολεύεται να βγάλει πάσα του Φουρλάνο, τελικά την έβγαλε, σου για 2 είναι airball. Σαρλής έχει μαζεύει το αμυντικό του rebound. Ο Νικόλιζας ξανά θέλει να επαναφέρει γρήγορα. Πήρε θέση εκεί, βγάζει έξω ο Ντούρος για 2. Αστοχή, rebound τον Ψαθάκη και τελικά την πήρε ο Φουρλάνος και θέλει να φύγει στον ευθυνδιασμό. Θα ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι, δεν μπορούσε να εκδηλωθεί εδώ ευθυνδιασμός για τους φιλοξενούμενους. Καλαϊτζάκης εκτέλεσε για 3 άμεσα και κάνει airball, κάτι σαν πάσα για τον Κούκο. Ο Νικόλιζας πήρε τελικά το αμυντικό rebound και αυτός τώρα θέλει να τρέξει. Κάνει πάσα εκεί, ο Ψαδάκης το σκέφτηκε, το πήρε, δεν το έβαλε, rebound από ποιον, από τον Τσακονιάτη. Άλλο ένα σου τριών πόντων, ξανά rebound αυτή τη φορά, είναι από τον Σαρδί, δεύτερο επιθετικό rebound, συνεχόμενο Ντούρος, ο Σαρδί στη γωνία. Μπάλα φτάνει στον Τσακονιάτη, αυτός απέφυγε και πήγε από κεντρικά, ο Σαρδί τον είδε. Εκτέλεσε airball, ο Σαρδί μάζεσε γιατί μπάλα έχει χτυπήσει Στεφάνη και εκτέλεσε για 2 άστοχα. Γρήγορο παιχνίδι. Για να δούμε. Βρέθηκε η μπάλα του Φουρλάνο. Καλή άμυνα, ο Ντούρος του κράτησε και ο Σαρδί θέλει να τρέξει, να περάσει, να κάνει πάσα περίεργη εδώ. Δεν θα υπάρξει φάουλ. Δεν ξέρω, αλλά δεν υπάρχει πλεονέκτημα, αλλά δεν υπάρχει και φάουλ εδώ, φάουλ του Φουρλάνου στον Ψαθάκη. Κόλλησες με πλάτη, σοφαρίζει σε 20-20. Το σκορ μπορεί να είναι κάπως χαμηλό για την περίοδο, αλλά κάπως, εντάξει.
Αλλά και οι δύο ομάδες δεν είναι τόσο άστοχες, αλλά παίζουν πολύ δυνατές άμυνες. Εδώ απέβει ο Ρούσας, η πάσα και κράτησε εκεί με έξυπνο τρόπο ο Γαλαϊτζάκης. Φάουλ από τον Τζαφάκη ο Ρούσας. Δύο από τον Φουρλάνο, 20-22. Με πλάτη ο Ντούρος θα κοπεί, αλλά ο Ψαδάκης θα μαζέψει το σκουπίδι. Η Κόλιζας, φάουλ χαμηλά από τον Ρούσο. Από τον Ρούσο, συγγνώμη. Ο Ντούρος για δύο. Τσαφάκης που κάνει καλό μπλοκάουτ. Ο Ντούρος ξανά στη ρακέτα. Ασταμάτητος, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Ούτε με δεύτερη, ούτε με τρίτη προσπάθεια. Και μόνος από εκεί ο Ρούσας. Κακή πάσα του προς τον Κόνστα. Μπορούσε να κρατήσει κάπως με λίγο τρίκ, να βάλει και λίγο πλάτη εκεί για να έρθουν τις συμπαίχτες του. Ξανά ο Νικόλιζας έχετε ένα σκρίνα από τον Σαγανιώτη. Προσπάθησε να το σπάσει ο Ρούσας, δεν το έκανε. Ο Νικόλιζας δεν βγήκε κανένας πάνω του και εκτέλεσε για δύο άσφαλα. Ο Ντούρας μάζεται την τρίτη κορυμπά, ο πήρε φάουλ δύο βολές. Στο σουτ. Το 20-22 παραμένει ο Κούκος. Τζίδης, Καλαϊτζάκης το σκέφτηκε. Μπήκε μέσα, έκανε ένα βήμα πίσω, προσπάθησε να πασάρει, εκεί κόπηκε, την ανέκτησε ξανά η πάσα, δεν θα φτάσει. Η άμυνα βγαίνει για τους άστρους. Η κόλλη προσπαθεί να περάσει και περνάει το κέντρο. Κάνει πάσα που βγαίνει εκεί και κόβει ο Κόρτος και ξανά στον ευκαιριασμό για κάντερ, μέχρι το λίγα θα πάει, κόρτα πάρει το πάλι και το πάλι. Και το καλάθι 20-24 με μια συμπληρωματική βολή. Εξαιρετικό αυτό που έκανε ο Ιωάννης Κόνστας. Μια συμπληρωματική βολή, ένα έμεσο τρίποντο, 20-25 και η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους του Τετκάντερ, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν ένα 8-0 αρχικά, αλλά δεν έχει κάποιο νόημα. Και τώρα απαντάει σε καλάθι και βάλλον η κόλλη με το δεξί που το κάνει ο Κόνστας. 22-25 και μια συμπληρωματική βολή σε αυτά τα 5-55 που απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Απίστευτο. Θα βάλει για τη βολή 23-25. Σπανός. Ο Σπανός πήρε θέση, γύρισε, κάτι σαν πάθο ταξίδι, αυτός εκτέλεσε για δύο άτομα. Ο Σπανός προσπάθησε και έκανε φάουλ στο Τζουλίδη στο rebound. Προβά
Σαββατάς, ο Τσιλίδης προσποιήθηκε στο ταχτίδι, μπήκε μέχρι μέσα και έκανε πάσα στο Γιαρόπουλο. Αυτός άλλη μία προσποίηση, πήγε από την baseline, προβατάς, έχει πατήσει τη γραμμή, την μπάλα, οπότε... Καμία εκεί επίθεση. Στα μισά της τρίτης περίοδου. Ο Καλαϊτζάκης κατεβάζει. Υπάρχει χώρο και εκτελεί για τρεις. Και βάζει άλλο ένα από το αγαπημένο του σημείο, 45 μοίρες, 23-28. Γκούρος πήρε θέση στη ρακέτα και βγάλε έξω ο Τσιλίδης από τη γωνία. Στοχή. Προβατάς πάλεψε εκεί για το rebound. Τελικά την κράτησε με πέμπτη προσπάθεια ο Κώστας. Και η πάσα θα φτάσει στο σπανό. Αυτός με λίγη δυσκολία την κράτησε, αλλά έχει κλειστεί από τρεις. Και ψάχνει πάσα, τρία δεύτερα. Την κατοχή για τους άσπρους. Εδώ κλείσανε καλά την παγίδα οι gentlemen. Το 23-28 παραμένει η Κόλιζας. Η Κόλιζας θα γυρίσει εκεί με τον αχέρι θα χαθεί ο Κώστας. Προσπαθεί να την κυνηγήσει ο Γιαρόπλος, ο Κώστας θα κρατήσει. Το σκριν άλλο ένα σουτ τριών πόντων αυτή τη φορά την κορυφή δεν είναι καλό. Από τον Καλαϊτζίδη. Καλαϊτζάκη, συγγνώμη. Και αλλαγές γίνονται. Τρέχει 50. Καφτάκης, Τσιλίδης με αντίπαλο τον ψηλό αστοχή. Ο Σπανός ηρεμή, έκοψε ο Κώστας. Καλό θα φτάσει στον Κατσιλιέρη. Κατσιλιέρη με πλάτη. Πέφτει ωραία εκεί, πήγε μέχρι μέσα και κόβεται εκεί από τον Κούρο. Ο Καλαϊτζάκης έκανε φάουλ στη συνέχεια. Οπότε είναι βολές. Βολές είναι, ναι, έχουν συμπληρωθεί τα πέντε ομαδικά για τους Headhunters. Κυνηγούν την νίκη λοιπόν. Αστοχή την πρώτη βολή ο Έλλη. Βάζει την δεύτερη. 25-28 η διαφορά στον τρίποντο. Τσιγέρης. Με τους άσπρους. Για τους, συγγνώμη, για τους φιλοξενούμενους είναι μπαλά. Με τον Σπανό. Με θέλει να επαναφέρει. Προσπαθεί να βρει μια πάσα. Βρήκε μόνο το Κατσιγέρι. Προσποιήθηκε. Θα σηκωθεί. Και θα πάει καλά. Δεν ταχύ. Αν σταμάτησε να την φέρει την μπάλα μπροστά. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανένα με τον όγκο για το ύψος του. 25-30. Αστοχή στο λέει απαιτεί ο Ψαφτάκη, rebound του Σπανού. Καϊτζάκης Κακελαρίου. Καϊτζάκης ελευθερώθηκε, εκτέλεσε για τρεις. Η μπάλα να πηγαίνει και καταλήγει στα χέρια του Ψαφτάκη για το αμυντικό rebound. Προβατάς. Έφερε την μπάλα μπροστά, πέφτει ο πιον ήθελε, πήγε στο lay-up και το βαλέ, 27-30. Σπανός, Ταχτσίδης. Ταχτσίδης εκεί θα την κρατήσει, ο Σακελαρίου, ο Σπανός. Έχουν 7. Και επίθεση ο Σπανός γύρισε, εκτέλεσε, έκανε airball. Yes. Τσιλίδης
του από κάτω. 29-30 ξανά. Φέρνουν την... την αναμέτρηση στον πόντο. Κούσας Αλαϊτζάκης Σακελαρίου βγήκε στην κορυφή. Ο Φουρλάνος με πλάτη βγάζει έξω. Ρούσας για τρίτη λήξη. Αστοχή, πρόβατα, μάντεψε. Του Λιαρόπλος τραγιόταξε. Ο Τσιλίδης Τούρος. Ο Ψαθάκης ολεγιά. Ένα σερί εξήπητε βάζει μπροστά ξανά τους άσπρους. 31-30. Και έχουμε 52 δεύτερα για λήξη τρίτης περίοδου. Αλετζάκης. Και κόβει ο προβατάς. Καλή άμυνα, θα πάει μέχρι το lay-up και θα το πάρει το 33-30. Με δύο σωστές άμυνες έχουν φύγει στα lay-up και έχουν βάλει μπροστά την ομάδα τους οι Gentlemen. Οι παίχτες των Gentlemen, όπως θέλετε πείτε το. Αλετζάκης, για να δούμε. Και να πως αλλάζει συνήθως το σκορ. Σπανός για τρεις από την κορυφή. Ο Φουρλάνος προσπαθεί καλό μπλοκάου του Ψαθάκη. 13 δεύτερα για επίθεση και δεν θα βιαστούν. Δεν θέλουν να δεχτούν. Καλά φιλάστροι. Θα κάνουν μια ολόκληρη να ροκανίσουν τον χρόνο και να πάνε με το υπέρ του σκορ στην περίοδο φάουλ του Φουρλάνου. Τότε πάμε για βολές. Δεν το ξέρει μάλλον ο Φουρλάνος. Η πρώτη. Να μπει πιο γρήγορα, 8 δεύτερα απομένουν, 34-30. Μου έρχεται να στάσω στο ακροβό για να πάει και 8 δεύτερα. Καλετζάκης. Καλετζάκης εκτελεί άμεσα για τρίτο ταμπλό, αστοχή. Ο Τσιλίδης θα πετάξει την μπάλα στο Φουρλάνου. Και με αυτό το σκουτ του Τσιλίδη το σκορ είναι στο 34-30. Μπροστά ξανά τώρα περνούν οι Gentlemen. Επιστρέφουμε. Επιστροφή για το τέταρτο και συναρπαστικότατο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Εδώ ο Κόλσας θα κόψει. 34-30. Πέρασαν ξανά μπροστά στο σκορ οι Gentlemen. Ο Φουρλάνος τη γράπωσε και έκανε κακή πάσα. Ο Νικούλιος την έκλεψε. Ταρδίς για τρεις. Μέσα! 37-30. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ο Σπανός για δύο δεν μπορεί. Και στο λέει από Σαρδίς δεν μπορεί. Τώρα ούτε δεύτερη εκεί ο Ιμτζίδης δεν μπορεί. Ο Σπανός πήρε. Νικόλιζας άλλαξε κατεύθυνση, πέταξε την μπάλα με τα μπλο, αστόχησε ο Ντούρος με δεύτερη εκεί, παίρνει φάου δύο βολές. 37-30 έχουν επιβληθεί στο δεύτερο.
Για δύο τώρα λέει Τζάκη άστοχα. Ο Σπανός προσπάθησε εκεί, παλεύει, έχει καβαλήσει εκεί τον Νικόλιζα. Και τη γράπωσε και ο διαιτητής, δίνει την κατοχή στους Headhunter. Μέχρι το λέει αμβάζει δύσκολο καλά το Καλαϊτζάκης 39-32. Νικόλιζα. Το σουτάρι για τρεις και βάζει και το Ιμτζίδης ένα 42-32, επιβλητική στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Οι gentlemen κάνουν τη διαφορά στους 10. Κούκος. Νικόλιζας. Αβάλει το layup και κάπως εδώ έχουν κάνει ένα 12-0 ουσιαστικά, πώς να το πω, 44-32. Και time out, επιστρέφουμε. Επιστροφή. Κατσιλιέρης. Κατσιλιέρης, φάουλ, δύο βολές. Κόβει. Ο Ρούσας πέρασε εκεί, προσπαθεί. Το λίγο που μπορούσε να κάνει την πάσα εκεί με τα λεγκάκι. Τεχνική ποινή στον Σαρδί. Βλέπουμε. Τρεις, Στεφάνη και καταλήγει αυτό. Για να δούμε. Μπορεί να μας επιφυλάσει ακόμα. Ρούσος. Και ένα φάουλ όμως. 44-33 και 5 λεπτά. Αστοχή στη δεύτερη. Τάρι φεύγει, μπάλα Κοϊντζίδης, κρατά ακόμα. Έκοψε ο Ντούρος, δεν τον είδε ο Κοϊντζίδης, εκτελεί για τρίτο ταμπλό. Ο Ντούρος βαζεύει τελικά, είναι ο Κόνσας αυτός. Και παίρνει φάουλ το τέταρτο και πρέπει να προσέξουν εδώ. Κατσιλιέρη, αυτός θα σερβίρει, ο Καλαϊτζάκης, ο Κατσιλιέρης προσπίθηκε. Καλαϊτζάκης ξανά, 4,5 λεπτά απομένουν. Του τριόλπο τώρα από τον Καλαϊτζάκη, ο Τσάρα θα πέτω στο χεί. Μέσα.
Καλή άμυνα εδώ, καλά η τέκη ξανά. Σούτα στο χώ. Τέσσερα. Ανεβαίνει ο προβατάς με τώρα. Ωραίο τελείωμα εδώ. 46-34. Ωραία πάσα, ο Χούμος κόβεται από τον προβατά. Κατοχή για τους άσπρους. Σαράντα έξι τα τέσσερα. Ιον Πόντον, έμπολο προβατάς, μάζεται το σκουπίδι και αυτός ο Τούρος σηκώνεται με τον αχέρι, δεν μπορεί ούτε αυτός. Ο Τσιλίδης θα δίνει μάχες, κατοχή για ποιους. Τσάσπρους και το μέλος. Αλλά έφτασε στον Πασάκη. Και πλάτη θα κοπεί από τον Κατσιγέρι ο Ντούρος για τρεις. Και τώρα αστοχή στην πρώτη. Και στη δεύτερη φάουλ. Αλλά τώρα ήταν επιθετικό αυτό. Πλάτη του γιατρή, αστοχή. Σαραντέξι, τρία, τέσσερα. Τριών πόντων τον Κούκο. 46-37. Για να δούμε. Προς εννέα. Για δύο από κάτω 50-37 και νομίζω με αυτό το καλάβι 48-37, συγγνώμη, νομίζω κάπως εδώ τριών πόντων από τον Καλαϊτζάκη άστοχο. Δεν θα το βάλει. Για τρία ο Παπάκης.
Σε το τελειώνει το παιχνίδι, το αφιερώνει στο κυριαρχίδα 51-37. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καταιγιστική και πήρανε μία ουσιαστικά νίκη. Έχουμε time out, επιστρέψουμε σε λίγο να τα πούμε όλα. 53-2 απομένουν για τη λήξη αυτού του συγκλονιστικού παιχνιδιού μέχρι τις 3 περίοδου, μπορώ να πω και στην τέταρτη. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν το παράτησε καμία ομάδα, αλλά στο τέλος οι gentlemen ήταν ανώτεροι και πήραν αυτή τη νίκη απέναντι στους Jet Hunter. Πολύ αποφασιστικοί στους Jet Hunter, εδώ ο Σπανός κράτησε, προσπάθησε, ο Ντούρος από κάτω θα βάλει και αυτό το καλάθι, 53-37. Ο Σπανός που πέρασε, 32, θα γυρίσει, δεν μπορεί ο Σπανός. Ο Ντούρος νομίζω δεν θα εκδηλωθεί κάποια επίθεση. Θα εκδηλωθεί με κοριντζίδης. Εντάξει, εννοείται πως κοιτούν εδώ, η μπάλα θα βγει από τον Νικόλη, θα την κρατήσει. Καθώς πάσα καλά η Τζάκης, έχει 8-2, θα κάνει μια τελευταία επιθεσούλα. Θα πετάξει την μπάλα, δεν θα βάλει το καλάθι, ο Σπανός με το play-up. Θα χάσει το καλάθι, θα λήξει το παιχνίδι, 53-37, οι gentlemen επικρατούν. Κάνουν τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ακόμα αναζητούν τη νίκη τους οι Head Hunter. Θα ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, γεια σας.